Αν ένας στους 5 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι του Αντιφώνου στο YouTube θελήσει να συμβάλλει με 1 ευρώ το μήνα για να στηρίξει το εγχείρημά μας, τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα διαδικτυακό κανάλι που θα φιλοξενεί εκπομπές και ντοκιμαντέρ σημερινών αλλά και παλαιότερων δημιουργών. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, χαίρετε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τον ψυχολόγο και συγγραφέα κύριο Γρηγόρη Βασιλιάδη, ο οποίος θα μας αναπτύξει τις σκέψεις του πάνω στο επίμαχο θέμα των ημερών. Το πολύ συζητημένο βέβαια, να δούμε τις απόψεις του από όλες τις πλευρές που θα μπορούσε να τις δει ένας σύγχρονος άνθρωπος. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε τις απόψεις σας. Με πολύ χαρά. Καταρχάς, να πω ότι και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αποφάσισα να είμαι εδώ σήμερα, όχι από τη θέση του ψυχολόγου. Συμβατικά θα προσπαθήσω να είμαι από μια άλλη θέση. Όχι από τη θέση του ψυχολόγου, του ψυχαναλυτή, όχι από τη θέση του επαγγελματία που ανήκει σε έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό σύλλογο, σε κάποια ένωση, σε κάποια εταιρεία ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική, αλλά να είμαι περισσότερο εδώ σαν ένας άνθρωπος, σαν ένα ενδυνάμει αναστοχαστικό υποκείμενο αυτής εδώ της σύγχρονης εποχής, σαν ενδυνάμει, σαν μαθητευόμενος χριστιανός. Θέλω να μιλήσω μέσα από την εμπειρία μου περισσότερο και στην καθημερινότητα. Βεβαίως. Σε αυτά τα 30 χρόνια που συναστρέφω με ανθρώπους που θέλουν τη γνώμη μου, προσπαθώ να τους βοηθήσω. Κυρίως όμως θα ήθελα να είμαι και από τη θέση του αυτογνωστικού υποκειμένου, δηλαδή από τη θέση του εν ενεργεία ανθρώπου που είναι στη θέση της θεραπείας, από τη θέση του θεραπευόμενου. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το ενδιαφέρον να μιλήσουμε έτσι. Το θέμα των ημερών είναι κατά πόσο δικαιούται κανείς. Εγώ προσωπικά το βλέπω, είναι το θέμα του δικαιώματος σε μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή το κατά πόσο μπορούμε... οι ομόφυλοι ζητούν να έχουν δικαίωμα στην τεκνοθεσία, στο γάμο και στην τεκνοθεσία. Πολύ σωστά το θέτετε, γιατί άλλο η δυνατότητα και άλλο το δικαίωμα. Υπάρχει λίγο μια σύγχυση μεταξύ των δύο, πιστεύω. Δικαίωμα και δυνατότητα, πολύ σωστά. Καταρχάς να πω κάτι πολύ σημαντικό για μένα, ότι οι ίδιοι άνθρωποι που είναι στο χώρο μου, πολύ αξιόλογοι, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, οι λίγοι αυτοί που έχουν άποψη διαφορετική από την καθεστική τάξη πραγμάτων, η οποία ρίζεται μέσα από πολλά συμφραζόμενα αυτή τη στιγμή, διώκονται, απειλούνται. Και εγώ ίδιος και διώκτηκα και συνεχίζω να είμαι υποδίωξη από ανθρώπους που αμφισβητούν το δικαίωμά μου να λέω μια άποψη διαφορετική από αυτήν που θέλουν να ακούνε τα μέσα, από αυτήν που προβάλλουν και η πολιτεία αυτή τη στιγμή. Αυτό το βιβλίο λέγεται συγκεκριμένα «Θέλω μπαμπά και μαμά». «Θέλω μπαμπά και μαμά». Δηλαδή, είναι γραμμένο από έναν ψυχαναλυτή, τον Κριστιάν Φραβινί, είναι εκδόσεις Παρισία, και αναρωτιέται, όπως και εμείς αναρωτιόμαστε, όπως όλοι μας αναρωτιόμαστε, κατά πόσο... Και το θέμα που διακυβεύεται αυτές τις μέρες είναι αν το δικαίωμα είναι των γονέων ή το δικαίωμα είναι του παιδιού. Ένα βασικό ερώτημα. Σε ποιον αναφέρεται. Πολύ σωστά. Έτσι. Δηλαδή ο διοικιωματισμός αναφέρεται στο δικαίωμα κάποιου που θέλει να γίνει γονιός και έχει το δικαίωμα να το κάνει. Έχει κάποιες επιπτώσεις αυτό ή όχι. Σε ποιον έχει επιπτώσεις. Στον ίδιο, στην κοινωνία, στα παιδιά. Τα παιδιά. Ποια είναι τα δικαιώματα των παιδιών σε αυτή τη συνθήκη. Ξέρω αν τα παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών. Νομίζω ότι εδώ είμαστε λίγο φάουλ. Ναι, τα δικαιώματα των παιδιών αυτή τη στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη, αμφισβητούνται πάρα πολύ.
Δηλαδή, τίθεται σε αμφισβήτηση με ποια έννοια, ότι προτεραιότητα έχει ο δικαιωματισμός των ενηλίκων. Αυτό βέβαια είναι μια, αυτή τη στιγμή είναι μια, είναι η κορυφή στην τούρτα, όπως το λένε, είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας μεγάλης μακροχρόνιας διαδικασίας που ξεκινάει από την νεωτερική συνθήκη, προχωράει και καταλήγει σε αυτό που λέμε σήμερα μετανεωτερισμό ή μεταμοντέρνα εποχή, στην οποία αμφισβητούνται όλες οι αξιωματικές θέσεις μιας φυσικής πραγματικότητας στο βωμό της αίσθησης παντοδυναμίας του ατομικού υποκειμένου. Δηλαδή, με δύο λόγια, ουσιαστικά έχει καταλήξει ο άνθρωπος, έχει φτάσει τα τελευταία 50 με 60 χρόνια, σε μια συνθήκη την οποία έχει διαμορφώσει μόνος του, έτσι, δεν είναι κάτι. Έχει διαμορφώσει ο μετανεωτερικός άνθρωπος, δηλαδή εγώ και εσύ, έχουμε διαμορφώσει μια συνθήκη, στην οποία αισθανόμαστε ότι είμαστε απόλυτα απελευθερωμένοι από την υποχρέωση να ανταποκριθούμε σε κάτι προαιώνιο που έχει μια αξιωματική αξία, η οποία προηγείται από την δική μας, από το δικό μας θέλω, από το δικό μας εσυθελισμό. Εφόσον λοιπόν εγώ έχω αυτοθεοποιηθεί, εφόσον μια κοινωνία προβάλλει συνεχώς την αυτοθεοποίηση του ατόμου, την ατομικότητα, χρησιμοποίησαν εργαλεία τον πλουραλισμό απόψεων. Ο πλουραλισμός τι είναι, στην πραγματικότητα είναι ένα πολύ καλό δόλωμα. Όλοι μας μπορούμε να έχουμε απόψεις. Αφού δικαιούμαστε όμως να έχουμε μία άποψη, σημαίνει ότι θα μπορούμε να τη διδείξουμε μέχρι τέλους. Το δίκαιο, το νομικό σύστημα ακολουθεί αυτόν τον δικαιωματισμό. Τον ακολουθεί απόλυτα. Και κανένας δεν αναρωτιέται αν αυτό που είναι να θεσπιστεί ως νόμος, σε πολλά επίπεδα αυτό συμβαίνει, αν έχει την υποχρέωση να υπακούει σε κάποιες κανονικότητες. Δηλαδή, επίσης ένα άλλο στοιχείο αυτής της εποχής είναι ότι έχει συστηματικά και με την εικονιστικότητα και με άλλους τρόπους, έχει αποσυνδέσει εντελώς το παρελθόν από το παρόν και το μέλλον. Το παρελθόν σου θεωρείται, η ενασχόληση με το παρελθόν, είτε είναι φιλοσοφικό, είτε είναι ψυχολογικό, κυρίως φιλοσοφικό, θεολογικό, οντολογικό, είναι τελείως άχρηστη. Δεν μας ενδιαφέρει. Θεωρείται λίγο πολύ λάθος, για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει. Τίποτα δεν αποσκοπεί σε μια οντολογική προοπτική. Αφού έχω το δικαίωμα λοιπόν να σκεφτώ όπως θέλω να σκεφτώ, μπορώ να διεκδικήσω το δικαίωμα, να το επιβάλλω όταν εξυπηρετεί συμφέροντα όχι πια μειονοτήτων, αλλά πλειονοτήτων, τότε μπορώ να το κάνω. Και γιατί να μην το κάνω. Αφού το έχω το δικαίωμα, το κάνω. Από όσο έχω καταλάβει, δίνεται η εντύπωση ότι τα παιδιά χρησιμοποιούνται από τα ομόφυλα ζευγάρια λίγο πολύ σαν στοιχείο επίδειξης της επιτυχίας της οικογενειακής τους κατάστασης. Mm-hmm. Δηλαδή, λίγο πολύ τα χρησιμοποιούν σαν αντικείμενο. Δεν ξέρω αν τα ίδια τα παιδιά είναι τόσο ευτυχισμένα και τόσο ευχαριστημένα όσο λένε τα ομόφυλα ζευγάρια ότι είναι. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί. Πολύ σωστά. Ένα λοιπόν στοιχείο που πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχουν διαχρονικές έρευνες αξιόπιστες οι οποίες να επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά που έρχονται από έναν ομοφιλοφιλικό γάμο έχουν τα ίδια, έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ή επιπτώσεις στη ζωή τους από αυτά τα παιδιά που έρχονται από έναν ετεροφιλοφιλικό γάμο. Έτσι. Δεν υπάρχουν λοιπόν διαχρονικές έρευνες που να επιβεβαιώνουν. Από όσο διάβασα για μια έτσι κάποια μορφής έρευνα στην Αμερική που προηγείται χρονικά σε όλα αυτά, παιδιά ομόφυλων οικογενειών που θέλησαν να πούνε ότι δεν ήταν τα πράγματα τόσο ευχάριστα όσο διαδίδουν, ήταν τα παιδιά αυτά υποδίωξη. Ήταν υποδίωξη και δεν μπορούσαν να μιλήσουν και να πούν αυτά που θέλουν. Και άλλα παιδιά γνωστά τους που θα ήθελαν να μιλήσουν, δεν τολμούσαν να μιλήσουν για να μην χάσουν προνόμια που είχαν από τους διάφορους γονείς, θετούς ή μη, της κοινότητας αυτής. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, το διάβασα ότι συμβαίνει στην Αμερική και φάνηκε έγκυρο. Μία από τις ερωτήσεις που θα ήθελα έτσι να συζητήσουμε είναι, τι θεωρείται φυσιολογικός γάμος? Φυσιολογικός γάμος, μάλιστα. Ναι, ένα βασικό ερώτημα είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις του γάμου. Οι προϋποθέσεις του γάμου είναι οντολογικές, είναι ψυχολογικές, είναι υπαρξιακές,
Για παράδειγμα, ας το πάρουμε ότι το οντολογικό κομμάτι νομίζω που καθορίζει την πορεία του γάμου σε έναν βαθμό είναι το γεγονός ότι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο δηλαδή ετερότητες, καλούνται να συμπράξουν για να δημιουργηθεί μια ένωση η οποία θα παράγει ένα αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι η ζωή. Σε πολύ φυσικό. Να το πάμε εντελώς φυσιολογικό επίπεδο. Το ίδιο σε αντίστοιχο επίπεδο, σε ψυχολογικό επίπεδο πάλι, δύο άνθρωποι παντρεύονται, δύο ετερόφιλοι άνθρωποι παντρεύονται, δηλαδή ένας άντρας και μία γυναίκα, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να απογαλακτιστούν από, ψυχολογικά μιλώντας, έτσι, από την οικογένεια της καταγωγής τους, από την πατρική οικογένεια, και να μπορέσουν να φτιάξουν μία ενότητα, η οποία πάλι θα παράγει αυτό το αποτέλεσμα που είναι το παιδί. Θα μπουν δηλαδή από την τριάδα, που είναι ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί μεγαλώνει, γίνεται έφηβος, ενηλικιώνεται, έχει κάποια πρότυπα, τον πατέρα και τη μητέρα, και καθώς αναπτύσσεται, θέλει να φτιάξει, ποθεί να ενηλικιωθεί. Μέρος της ενηλικίωσης είναι του να βρει μια, ο άνδρας να βρει μια γυναίκα, η οποία συνήθως, μαγνητικά μιλώντας, μοιάζει με τη μητέρα του, και έτσι θα λύσει σε κάποιο βαθμό το ειδικόδιο πρόβλημα, δηλαδή θα λύσει το ειδικόδιο σύμπλωμα με ποια έννοια, ότι και ο ίδιος απεγκλωβίζεται από την επιθυμία του για τη μητέρα του, αυτή τη λύπη του, αυτή την ερωτική ενέργεια, την αναποθέτει σε ένα πρόσωπο και έτσι χωρίζει, συμβολικά μιλώντας, από την αιμομιξία. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι ένας χωρισμός δηλαδή, μια διαφοροποιείται ο άντρας, και γι' αυτό ο άντρας χρειάζεται, γι' αυτό το αγόρι, γιατί το πάμε σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται τον πατέρα και τη μητέρα. Δηλαδή χρειάζεται ένα πατέρα ένα πατέρα που έχει τον απαγορευτικό ρόλο στην ανάγκη του για αιμομιξία με τη μητέρα του, το αντρικό πρότυπο, και χρειάζεται και μια μητέρα η οποία είναι το θέλγητρο. Το ερωτικό θέλγητρο για το αγόρι. Αυτή λοιπόν τη διπολικότητα μέσα στο ζευγάρι τη χρειάζεται απόλυτα για να μπορέσει να υπάρχει αυτή η εσωτερική διελκυστίνδα, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η ψυχαναλυτική, η αναλυτική, μέσα, όπως μιλάμε αναλυτικά, η συγκρουσιακότητα, η οποία θα κληθεί το παιδί να την επιλύσει με την επιλογή του ερωτικού συντρόφου. Ο οποίος, όπως είπαμε, στην περίπτωση του αγοριού θα είναι ένα πρότυπο που μοιάζει με το πρότυπο της μητέρας, συνήθως, ή αν ήταν επεκθέσει η μητέρα, μπορεί να είναι ένα πρότυπο που καθόλου δεν μοιάζει με τη μητέρα, ή στην περίπτωση είναι σωστά, ή στην περίπτωση του κοριτσιού θα είναι ένα πρότυπο πατέρα που θα την επιτρέψει να αποχωριστεί από αυτήν την εξαιρετική ανάγκη του πατέρα της. Αυτό αναρωτιέμαι τώρα πώς μπορεί να συμβεί σε ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι. Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει περίπτωση να υποκατασταθεί αυτό ομόφυλα άτομα? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να υποκατασταθεί. Πώς θα υποκατασταθεί αυτό? Άρα θα υπάρχει μια μόνιμη έλλειψη. Επειδή εμείς συμβολικά λέμε για γονέα 1 και 2, το οποίο είναι φεδρό και μόνο που να το πάρουμε. Γιατί οι λέξεις αυτές δεν υποκαθιστούν την οντολογία των προσώπων. Δεν υποκαθιστούν, δεν πει 1 και 2. Μητέρα, πατέρα. Υπάρχει μια πολύ ωραία αυτή. Αυτό είναι γραφειοκρατικό, δεν είναι πραγματικό. Ακριβώς. Το συμβολικό κομμάτι όμως έχει επενεργήσει πάρα πολύ μέσα στο παιδί. Δηλαδή το παιδί χρειάζεται να τρέφεται 9 μήνες από τη μητέρα του, που σημαίνει ότι έχει αναπτύξει μια πάρα πολύ ισχυρή, ασυνείδητη σχέση. Θα γεννηθεί από αυτή τη μητέρα. Μιλάμε για το ψυχολογικά, έτσι. Θα γεννηθεί από αυτή τη μητέρα και στην πορεία τι θα κάνει? Θα πλάσει μια σχέση με τη μητέρα, η οποία όμως έχει παρελθόν αυτή η σχέση. Ο πατέρας μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή του παιδιού, έτσι, σαν ένα πρότυπο που αντιδιαστέλλεται από τον πρότυπο της τροφού, της μητέρας, και δημιουργεί αυτές τις ζυμώσεις τις εσωτερικές μες στον άνθρωπο, μες στο παιδί, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει την πορεία του σαν ενήλικος. Άρα επίσημα μες στην οικογένεια έχουμε δύο γεννήτορες, αρσενικό και θηλυκό, πατέρα και μητέρα, και μία τροφό, που είναι η μητέρα. Βεβαίως. Και χρειάζεται αυτό το πατρικό πρότυπο, με βάση την τυπολογία του γιου, χρειάζεται ο πατέρας, το αρσενικό, είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, όχι μόνο για το αγόρι, που σίγουρα αυτό έχει μελετηθεί πάρα πολύ και ειδικά το βλέπω, και για το κορίτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
Οπότε βασικό εμπόδιο είναι το πώς θα διαπραγματευτούν τελικά την ομοφυλική ανάγκη των παιδιών. Δηλαδή, σε ένα ομοφυλόφιλος, έτσι, δεν έχει, όταν καθώς μεγαλώνει, δεν μπορεί, δεν διαπραγματεύεται εσωτερικά και δεν λύνει την ομοφυλική αυτή ανάγκη. Γιατί θα βρει ο άντρας ομοφυλόφιλος σε έναν άντρα ομοφυλόφιλο και θα σε πράξει σχέση μαζί του. Δηλαδή, δεν βγαίνει ποτέ σε κάποιο επίπεδο συμβολικό, δεν βγαίνει ποτέ από το σπίτι αυτό, από το αρχικό σπίτι της καταγωγής του. Και από την άλλη, αποποιείται μέσω της ομοφυλοφιλίας, αποποιείται την πιθανότητα τεχνογωνίας, όπως είναι λογικό. Έτσι, ναι. Σωστά. Άρα γιατί βλέπουμε τώρα να επιμένουν τα ομόφυλα ζευγάρια σε τεκνοθεσία οποιασδήποτε μορφής, είτε να είναι ο ένας από τους δύο γονέας, είτε να υιοθετήσουν παιδιά. Αυτή η ανάγκη πώς δημιουργήθηκε ξαφνικά? Ομοφυλόφιλοι υπάρχουν μέσα στους αιώνες, μέχρι τώρα υπήρχαν. Πώς ξαφνικά το 2020 άρχισε αυτή η τρελή ανάγκη να έχουν παιδιά, να κάνουν οικογένειες με παιδιά τεκνοθετημένα? Εγώ θα μιλήσω τώρα σαν Γρηγόρης, έτσι. Μία προσωπική εκτίμηση, γιατί αυτά τα θέματα δεν τα γνωρίζουμε. Αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά, από μια είπαμε η αίσθηση του δικαιωματισμού, η οποία τροφοδοτεί συστηματικά από κέντρα εξουσίας για πάρα πολλούς λόγους, βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους να αισθανθούν αδικημένοι, τους βοηθάει να αισθανθούν αδικημένοι, ώστε ένας αδικημένος τι θέλει? Θέλει να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Προβάλλοντας λοιπόν ένα κέντρο εξουσίας ή ένας χρηματοδοτικός οργανισμός με αμφιβόλου κίνητρα προέλευσης, δίνοντας αυτό το δικαιωματισμό, στην πραγματικότητα παιδάκια τα οποία είναι τραυματισμένα, προσέξτε τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα λίγο, για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι, πολλοί αναφέρονται και λένε ότι τα παιδιά είναι τραυματισμένα, είναι πάρα πολύ στεναχωρημένα, δεν πρέπει να τους φερόμαστε καλά. Μιλάμε για τα παιδιά που έχουν, που τα ομοφυλόφιλα παιδιά, σωστά. Συμφωνώ απόλυτα. Πάρα πολύ, συμφωνώ απόλυτα. Καταρχάς, είναι τραυματισμένος ένας άνθρωπος από εξωτερικές συνθήκες και εσωτερικές συνθήκες. Σωστά. Από εξωτερικές συνθήκες είναι το ότι με κοροϊδεύουν γιατί είμαι διαφορετικός. Ωραία. Όπως σε κοροϊδεύουν λοιπόν, αισθάνεσαι απόρριψη. Σωστά. Αυτή είναι μια εξωτερική συνθήκη. Και χρειάζεται προστασία. Όντως χρειάζεται νομική προστασία από το κράτος, από τους θεσμούς, να προστατευτείς. Πηγαίνεις σε έναν ψυχολόγο και θέλεις πάρα πολύ να αισθανθείς την αποδοχή που δεν σου δόθηκε. Ο ψυχολόγος, κατά τη γνώμη μου, θα σε βοηθήσει. Ναι. Έχει το καθήκον της εμπερίεξης αυτού που έχει υποληφθεί μες τον άνθρωπο. Πρέπει να τον αγκαλιάσει. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να τον βοηθήσει να ενηλικιωθεί. Κατά τη γνώμη μου, στοιχείο της ενηλικίωσης είναι να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα μου, η αυτογνωσία. Δηλαδή, τώρα πάμε στο άλλο σημείο που είναι ότι εγώ πόσο αισθάνομαι με την επιλογή, συγγνώμη, λάθος η έκφραση, γιατί δεν πρόκειται περί ομοφυλοφιλία, η επιλογή, το περισσότερο ξέρουμε ότι δεν είναι επιλογή, δηλαδή το να είναι κάποιο straight δεν είναι επιλογή, ναι, είναι μια υπακοή στην ορμέφητη ανάγκη της επιθυμίας, το να είναι κανείς γκέι ή ομοφυλόφιλος πάλι δεν είναι επιλογή, σωστά. Καθορίζεται από κάποιους παράγοντες. Υπάρχει πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό. Δεν έχει διευκρινιστεί η έρευνα. Η έρευνα μπορεί να λέει, υπάρχουν πολλές γνώμες δηλαδή, ότι είναι γονιδιακό, υπάρχουν κάποιες εμπειρικές έρευνες, ότι υπάρχει μια γονιδιακότητα που καθορίζει το φύλλο στην αρχή με τη γέννηση, ότι είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων συγκρουσιακών γεγονότων μέσα στην οικογένεια και ότι δεν μπορεί να διευθετήσει. Εξωτερικών παραγόντων. Ναι, δεν μπορεί να διευθετήσει το παιδί, καταλήγει σε αυτήν τη σεξουαλική επιλογή. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ παρατηρώ και από φίλους μου, έχω φίλους ομοφυλόφιλους, πάρα πολύ καλούς, εξαιρετικούς ανθρώπους, όπως έχω και ετεροφιλόφιλους, έτσι, το μιλάω σαν Γρηγόρης. Το θέμα είναι ότι όταν κανείς αισθάνεται ενοχή, είναι, τι κάνει, έχει ανάγκη να προβάλλει αυτή την ενοχή. Πού την προβάλλει? Σε αυτούς που τους ονομάζει κατηγόρους του. Δηλαδή πιο απλά. Αν εγώ αισθάνομαι μειονεκτικά, γιατί αισθάνομαι μειονεκτικά πρώτα, εγώ? Είτε, δεν μιλάω και για όλους μας, έτσι. Είτε είμαι ετεροφιλόφιλος, είτε ομοφιλόφιλος. Δεν αισθάνομαι μειονεκτικά. Αισθάνομαι μειονεκτικά γιατί δεν έχω ο ίδιος αποδεχθεί ένα κομμάτι του εαυτού μου που με χαρακτηρίζει, οποιοδήποτε και είναι αυτό. Αν όμως τώρα πάμε σε μεγάλες αρχιετυπικές συνιστώσεις εντός του ανθρώπου, σε οντολογικές διαστάσεις και αισθάνομαι ότι εγώ παραβιάζω,
αυτή την οντολογία μου μέσα από κάποιες επιλογές μου. Να το πάμε πληθολογικά να το δούμε. Είμαι αμαρτωλός, δηλαδή ξεφεύγω από τη στόχευση που με έχει δώσει ο Δωροθέτης Θεός, από το καταστατικό, χάρτη του οργανισμού μου, είτε είναι για ψηφοφυσιολογικός οργανισμός, αυτό σημαίνει ότι αυτόματα αισθάνομαι άνοχος. Αυτό δεν είναι το αδαμίο σύμπαν. Ναι. Γιατί αισθάνεται άνοχος ο Αδάμ? Ο Αδάμ αισθάνεται άνοχος γιατί ακριβώς αυτοθεωνόμενος καταργεί την υποστατική αρχή του Θεού ως ετερότητα. Και λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός. Αλλά αυτό είναι η βασική ενοχή. Και αμέσως ντρέπεται γι' αυτό. Και προβάλλει την ενοχή και λέει: η Εύα είναι ενοχή. Όχι, αυτό είναι ενοχό. Το φίδι είναι ενοχό. Εγώ δεν είμαι. Βλέπετε ότι ο νόμος της προβολής. Οπότε όταν εγώ αισθάνομαι μειονεκτικά, είναι να ρωτώ γιατί αισθάνομαι. Μήπως έχω παραβιάσει μια βασική αρχή η οποία είναι πανανθρώπινη. Δεν το έχω κάνει συνειδητά. Αλλά παραβιάζοντας αυτή την αρχή. Αλλά έχει παραβιαστεί. Αισθάνομαι ένοχος. Από την περίπτωση που αισθάνομαι ένοχος και ντροπή γι' αυτό, εγώ δεν αντέχω να σηκώσω αυτή την ντροπή. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ικανός, ούτε θέλω να εμπεριέξω αυτή την ενοχή. Οπότε θα την κάνω. Θα την πετώ ξανά. Και θα πω, τον Περικλής με μισεί εμένα. Είμαι απεχθήσα για τον Περικλή. Αυτός είναι ο κακός. Ο Περικλής είναι ο κακός. Δεν με θέλει. Κανένας δεν με θέλει. Όπως τον Περικλής. Δεν με θέλει κανένας από τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ τώρα τι γίνεται. Από επιτιθέμενος γίνομαι θύμα. Αυτόματα. Ο Περικλής, από το είπα, ο Περικλής είναι ο επιτιθέμενος, εγώ είμαι το αμυνόμενος. Και τώρα υπερασπίζω τα δικαιώματά μου ένα μήνυμα. Αλλά όπως βλέπουμε, αρχικά ξεκίνησε όλο το σχήμα με την απόθεση της ενοχής. Μάλιστα. Η ενοχή δηλαδή έχει μια πολύ βασική καταστατική βάση για μένα. Είναι καταρχάς ανθρώπινο, είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τον άνθρωπο. Εμείς σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία στην οποία θέλει να αποποιηθεί την αξιοποίηση της ενοχής, του εκφυλισμού και του θανάτου. Τα έχει βάλει όλα στην άκρη, τα έχει πετάξει όλα στην άκρη. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Θα σκεφτόμαστε θετικά. Είπαμε για την ενοχή. Εκτός από την ενοχή, οι νεότερες απόψεις, αυτή η νεωτερικότητα που υπάρχει τώρα, έχει απορρίψει και το θάνατο ή απλώς τον έχει βάλει στην άκρη και δεν το συζητάει? Ο θάνατος, αξιωματικά για την μετανοητερικότητα, είναι θανάσιμο αμάρτημα. Κάνω το λογοπαίγνιο. Λοιπόν, είναι θανάσιμο αμάρτημα. Γιατί είναι? Γιατί ο θάνατος, η ενοχή, η ασθένεια, η ασχήμια, το γύρας. Γιατί όλα αυτά είναι τόσο ενοχοποιημένα από τον μοντέρνο κόσμο? Για τον απλό λόγο ότι όλα αυτά συντελούν εξαιρετικά στο να δημιουργηθεί ένα αναστοχαστικό υποκείμενο. Δηλαδή ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτό είναι ο λόγος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Λοιπόν, δεν θέλουμε αναστοχαστικούς ανθρώπους. Θέλουμε ανθρώπους δικαιωματικούς. Που να έχουν το επίκεντρο να είναι το δικαίωμά μου και αυτό θα το υπερασπίζω. Και η διεκδίκησή του. Ναι, δεν είναι δηλαδή να. Δεν θέλουμε ανθρώπους που έχουν πιθανότητες αξιοποιώντας τη συγκρουσιακότητά τους και μέσω της ενοχής να αναπτυχθούν σαν οντότητες, σαν ψυχοπνευματικά όντα. Δεν τους θέλουμε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Δεν τους θέλουμε. Καθόλου δεν τους θέλουμε. Άρα θέλουμε μηχανοποιημένα όντα τα οποία θα λειτουργούν. Αυτοματοποιημένα πραγματάκια. Χωρίς πολλή σκέψη. Ναι. Προχθές έβλεπα ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το οποίο μπορεί να το βρει κανείς στο ίντερνετ, από έναν, νομίζω πρέπει να είναι κοινωνικός επιστήμονας, Αμερικάνος πρέπει να είναι, ο οποίος γυρνάει αυτή τη στιγμή όλο τον κόσμο, και σε όλες τις φυλές, σε διάφορα οικονομικά, κοινωνικά στρώματα και κάνει την απλή ερώτηση. What is a woman? Τι είναι γυναίκα? Ρωτάει. Λεσβίες, γυναίκες. Τι είναι γυναίκα? Γελάνε μεταξύ τους, δεν απαντάνε. Γιατί δεν απαντάτε, λέει, ρωτάει σε μια transsexual. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου πείτε, είστε δημοσιογράφος, μπορείτε να μου πείτε τι είναι γυναίκα? Λέει, γιατί κάνεις αυτή την ερώτηση, για ποιο λόγο την κάνεις την ερώτηση, τι θέλεις να πετύχεις? Τίποτα, απλά κάνω μια έρευνα, λέω να μάθω τι πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι γυναίκα. Λέει, εγώ δεν θα σου πω αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να σου πω. Είναι πονηρή η ερώτησή σου. Δεν ξέρετε τι είναι γυναίκα? Αυτά θα το ρωτήσει, σε παρακαλώ πολύ, σε μία πραγματική γυναίκα, όχι σε μένα. Λέει, συγγνώμη, είστε γάτα? Λέω, δεν είμαι γάτα. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι γάτα?
Λέει, ώστε έτσι. Και σηκώθηκε και έφυγε. Επίσης ρωτάει, ο άνθρωπος αυτός πάει και ρωτάει γυναίκες οι οποίοι γίνανε άντρες. Άλλαξα, έκανε λέγει φίλου. Και καταγράφει τον τρομακτικό πόνο ανθρώπων που πλήρωσαν ένα κάρο λεφτά, έσκασαν ένα κάρο λεφτά για να κάνουν επεμβάσεις, έτσι, αφαίρεση πέους κλπ. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να ζουν μια τραγωδία στην καθημερινότητά τους, να παθαίνουν μολύνσεις κάθε 2-3 μήνες, να μην μπορούν να συνέρθουν, ψυχολογικά να είναι απόλυτα αράκος, να μην έχουν ποτέ μια φυσιολογική ζωή. Παράλληλα, προφανώς κάνουν σε ορμονοθεραπείες. Ορμονοθεραπείες, που έχουν πάρα πολλές μεγάλες ψυχολογικές καταστροφικές επιδράσεις πάνω τους και οργανικές, με αποτέλεσμα να μην αυτοί οι άνθρωποι να είναι δυστυχείς, να λένε ότι κανένας δεν με συμβούλεψε. Για λόγους οικονομικούς με βάλουν σε όλο αυτό το πράγμα, για να βγάλουν τρία λεφτά στην πλάτη μου. Κανένας δεν με συμβούλεψε ποτέ για το. Δεν μου έδειξε φαρμακευτικές κλπ. Ποτέ δεν μου είπανε τι επιπτώσεις θα έχει όλη αυτή ο πειραματισμός πάνω στο σώμα μου. Και τώρα είμαι δυστυχισμένος άνθρωπος, ξέρω ότι δεν θα ζήσω για πολλά χρόνια, και εγώ ίδιος ο τρανς. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, εγώ τώρα να αισθάνομαι ότι πρέπει να συμβουλέψω, να διαδώσω αυτή την πληροφορία, να μάθουν οι άνθρωποι ότι μας εκμεταλλεύονται και μας έχουν βάλει σε μια γραμμή. Στην οποία δεν μπορούμε να βγούμε. Άρα ενήργησε με βάση εντολές. Παραδεχόταν έμεσα ότι ενήργησε με βάση εντολές κάποιον. Κοίτα, ένας ευάλωτος άνθρωπος που έχει μια επιθυμία. Ένα άλλο θέμα τώρα. Δεν το πάω. Λοιπόν, ένας ευάλωτος άνθρωπος που έχει μια επιθυμία και σου λέω: μπορώ να κάνω το όνειρό μου να το κάνω πραγματικό. Τώρα βεβαίως το κάνεις. Δεν σου λέω το κόστος που θα γι' αυτό. Το ψυχολογικό, οικονομικό, πρακτικό. Και νομίζω ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν χάσει και τις ασφάλειές τους. Γιατί είχαν ασφαλιστεί. Ειδικά στην Αμερική που η ασφάλεια μετράει πάρα πολύ και την έχουν όλοι ναι. Για λόγους υγείας. Έχασαν την ασφάλειά τους γιατί είχαν ασφαλιστεί σαν άντρες, ας πούμε, και τώρα είναι γυναίκες. Είχαν ασφαλιστεί σαν George Cooper και τώρα είναι κάτι άλλο. Κάτι άλλο πολύ τρομακτικό, ας πούμε. Ρωτάει με παιδίατρο, συστημική παιδίατρο στις ΗΠΑ για το δικαίωμα του παιδιού. Από πότε ένα παιδί μπορεί να αποφασίσει για το gender, για την ταυτότητα φύλου και για αλλαγές που θα φέρει στο σώμα του και λέει ότι αυτό μπορεί να συμβεί από infant, δηλαδή από βρέφη ως και παιδιά. Υπάρχει και πράγματι ξεκινάνε παιδάκια ιδία βουλήση με την επιτρεπτικότητα των γονέων τους πάνω από τον παιδί του και με ορμονοθεραπείες και με άλλες τεχνικές. Τα αλλάζουν σταδιακά και τα κάνουν από αγόρι κορίτσι και κορίτσι αγόρι. Υπάρχει επίσης περιστατικό καταγεγραμμένο μιας εφήβου, η οποία αλλάξε φίλου στα 12-13 χρόνια, ο πατέρας της διαφώνησε με αυτό και τον κλείσαν φυλακή. Μάλιστα. Ο ίδιος ο άνθρωπος πηγαίνει μέσα στον Αμαζόνιο, στους Μασάι, σε πρωτόγονες φυλές. Πρωτόγονες φίλες. Και ρωτάει, what is a woman, τι είναι γυναίκα. Και οι άνθρωποι αυτοί του απαντάνε πολύ απλά, φυσικά, ότι η γυναίκα είναι αυτός είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει την ικανότητα να γεννήσει ένα παιδί και έχει κάποια τα χρωμοσώματα κλπ. Έχει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και άντρας είναι αυτός που κάνει, πάλι την ωραία, ο άντρας κάνει αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα περιστατικό καταγεγραμμένο στη φυλή σας, που ένας άντρας θέλει να γίνει γυναίκα, η γυναίκα να γίνει άντρας. Γελάνε με αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο περιστατικό. Θέλετε να έρθετε στην Αμερική να μας κάνετε παρέα. Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστούμε πολύ. Άρα είναι στοιχείο του πολιτισμού μας. Θέλω να πω, μπράβο. Εδώ τώρα τίθεται λοιπόν το ζήτημα, αν το να είναι κανείς. Το ζήτημα τι είναι γυναίκα, κανείς μέχρι τώρα δεν απαντάει σε αυτό. Τι είναι γυναίκα. Δεν χρησιμοποιούμε πλέον την κοινή λογική. Κάτι τα πνεύμα μου, πάλι έτσι. Μπορεί να κάποιο να διαφωνήσει μαζί μου, το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να συζητήσω. Ελεύθερα. Ναι. Η κοινή λογική λοιπόν είναι. Η γυναίκα είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει παιδιά, ο οποίος μπορεί να μπει στο μητρικό ρόλο εν δυνάμει και έχει το χρωμοσώμα τα χιχί. Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν τολμάει κανείς να τα πει σήμερα, γιατί στην Αμερική, ας πούμε, δεν τολμάει κανείς να μιλήσει για αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει η γνώμη ότι οτιδήποτε δηλώσεις είσαι, αν δηλώσεις γυναίκα, επίσης ένα άλλο παράπονο μεγάλων αθλητριών είναι ότι πολλοί άντρες
Αλλά κάνουν αλλαγή φύλου και έρχονται στα αγωνίσματα και κερδίζουν. Και κερδίζουν όλους τους αγώνες και οι άνθρωποι αυτοί, οι γυναίκες, αισθάνονται φοβερά αδικημένες, αλλά δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και όλα αυτά στο βωμό μιας νομιμότητας δικαιωματισμού. Πού είναι το παράλογο και πού είναι το λογικό σε όλη αυτή τη συζήτηση? Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά πού είναι το παράλογο και το λογικό. Γιατί όμως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν αυτή την όποια δυνατότητα έχουν να αλλάξουν φύλο ή να ονομαστούν κάπως αλλιώς ή οτιδήποτε, να την κάνουν. Αυτή είναι η δυνατότητά τους. Αυτή τη δυνατότητα γιατί θέλουν να την κάνουν δικαίωμα και μάλιστα να την επιβάλλουν και σε όλους τους υπόλοιπους? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν γνωρίζω προσωπικά. Νομίζω ότι μια προσωπική μου άποψη είναι ότι, όπως είπαμε, είναι πολύ ελκυστικό να διεκδικεί κανείς τα δικαιώματά του από τη στιγμή που αισθάνεται φοβερά καταπιεσμένος, να διεκδικεί πάρα πολύ μια. Να αξιώνει ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η βλάβη που υπέστη στην προσωπική μου ζωή, με το να κάνω αυτό που θέλω. Μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, έτσι. Αφού ορίζουμε πια, εγώ ίδιος αυτό ορίζομαι, έξω από οποιοδήποτε κανονιστική συνθήκη, εξωγενή από μένα, γιατί να μην δηλώσω και να είμαι αυτό που είμαι. Για παράδειγμα, η πόρτα, τώρα το θέμα που τίθεται στην Ελλάδα για το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων, ανοίγει μια σειρά από άλλα θέματα. Ας πούμε, αλλά σίγουρα το πρόβλημα δεν είναι ο γάμος, είναι η τεκνοθεσία από ό,τι έχουμε καταλάβει όλοι. Το θέμα δεν είναι ο γάμος, γιατί απλά βεβαίως οι μειονότητες πρέπει να προστατεύουν τα δικαιώματά τους, με την έννοια ότι υπάρχει το Σύμφωνο Συμβίωσης εδώ και κάποια χρόνια που κατοχυρώνει νομικά τους ανθρώπους που θέλουν να είναι μαζί. Πολύ σωστά. Και να είναι σύντροφοι και να εξασφαλίζει ο ένας τα δικαιώματα του άλλου. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γίνεται κλπ. Για ποιο λόγο λοιπόν στεφόμαστε στο να μπούμε σε ένα χώρο γάμου, δηλαδή σε ένα χώρο ιερού? Πώς να ιεροποιήσουμε, γιατί είναι σημαντικός για μας τους ομόφυλους, να ιεροποιήσουμε, προσέξτε τώρα τι γίνεται, να ιεροποιήσουμε μια συνθήκη η οποία, για παράδειγμα, στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την Εκκλησία και εγώ την Εκκλησία την μισώ. Έχω το εικόνημα της Παναγίας, το γράφω στα παυτά μου. Σωστά. Λοιπόν, την ίδια στιγμή ζητάω την σύμπραξη της Εκκλησίας στην ιεροποίηση του δικού μου δεσμού, μέσα του γάμου. Μήπως αυτό έχει σχέση με την απενεχοποίηση που είπατε προηγουμένως? Νομίζω ότι παίζει ακριβώς αυτό το σημείο. Ακριβώς. Δηλαδή, οι άνθρωποι, όλοι μας, δεν μιλάω για όλους μας αυτή τη στιγμή, έχουμε ανάγκη το ιερό, δηλαδή έχουμε ανάγκη κάτι που υπερβαίνει την ικανότητα περιορισμένης κατανόησης του εαυτού στο εδώ και τώρα της καθημερινότητας. Το ιερό έρχεται από μια άλλη συνθήκη, είναι από έναν άλλο κόσμο. Έχουμε ανάγκη αυτή το να κανονιστούμε με βάση μια συνθήκη η οποία υπακούει σε οντολογικές επιταγές. Αυτή είναι η συνθήκη του ιερού. Οπότε, όταν εγώ ίδιος από ενοχή, μέσα από τις προβλητικές ταύτισης, προβάλλω αυτό που δεν μπορώ να σηκώσω μέσα μου σε ένα θεσμό και τον κατηγορώ αυτόν τον θεσμό, ότι με απαξιώνει, όπως απαξιώνει την Εκκλησία, που η Εκκλησία απαξιώνει το εμένα που είμαι ομοφυλόφιλος. Την ίδια στιγμή λέω από την ανάποδη πόσο σημαντική είναι για μένα η Εκκλησία και πόσο πολύ χρειάζομαι την επιβεβαίωσή της. Αλλιώς γιατί να και αυτό. Εμέσως πλην σαφώς. Γιατί αφού την έχω γραμμένη. Σωστά. Δεν έχω δικαίωμα. Αυτό, σε ένα χριστιανικό κόσμο, δηλαδή σε ένα κόσμο ελευθερίας όπως είμαστε εμείς, μπορεί να γίνεται αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. Μπορεί να αμφισβητήσουμε τα πάντα. Σωστά. Αυτό είναι ο χριστιανικός κόσμος. Αμφισβητήσει τα πάντα. Όλα εντάξει. Ελεύθερα. Λοιπόν, αφού είμαστε ελεύθεροι, εγώ γιατί να θέλω οπωσδήποτε τη δική σου νομιμοποίηση που δεν σε αποδέχομαι? Για ποιο λόγο τη θέλω τη δική σου νομιμοποίηση? Για ποιο λόγο? Αφού σε απορρίπτω. Με το πρόσημο ότι εσύ με απορρίπτεις, σωστά. Ναι. Εγώ ζητάω όμως, θέλω την νομιμοποίησή σου. Για ποιο λόγο? Δεν είναι λίγο θερμοφανές αυτό? Είναι λίγο περίεργο. Ερχόμενοι πάλι στα παιδιά, που είναι νομίζω το κύριο αντικείμενο έτσι, και της συζήτησής μας και του θέματος των ημερών, γιατί είπαμε ότι οι γάμοι ούτως ή άλλως μέσω του Συμφώνου Συμβίωσης υπήρχαν, δεν είναι κάτι καινούριο. Τι πρέπει να συζητήσουμε για τα παιδιά, δηλαδή η ψυχολογία τους, παιδιά που θα υιοθετηθούν από αυτά τα ζευγάρια, σκεφτόμαστε ότι θα είναι το ίδιο με τις κανονικές οικογένειες των ετεροφιλόφιλων, γιατί
Αυτό είναι κάτι που θα φανεί βέβαια στο μέλλον πιο πολύ στο χώρο της Ελλάδας, αλλά στο εξωτερικό υπάρχει προϊστορία. Τι λένε αυτά τα παιδιά? Κοιτάξτε, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι, το είπαμε, οι διαχρονικές έρευνες, οι οποίες δεν υπάρχουν ή όσες υπάρχουν, για λόγους ευνότητας, είναι φημωμένες. Και άλλες έρευνες που υπάρχουν στοιχεία ενδείξεις ότι δεν τηρούν βασικές προϋποθέσεις αξιοπιστίας που προϋποθέτει η επιστημονική έρευνα, προβάλλονται σαν μοναδικές. Νομίζω αυτό πρέπει να μας προσχωρήσει πάρα πολύ, έτσι. Γνωρίζουμε ήδη από την εποχή του COVID ότι έχει χρηματοδοτηθεί, έτσι, για συγκεκριμένες κατευθύνσεις, επιστημονική έρευνα, με συγκεκριμένες στοχεύσεις. Αυτό υπάρχει, νομίζω, μεγάλη φροντίδα. Για συγκεκριμένα συμπεράσματα, δηλαδή. Για να μπορεί να συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ναι. Οπότε υπάρχει ένα πρόσφατο παρελθόν που μας επιτρέπει να αμφισβητήσουμε πάρα πολύ την αξιοπιστία της ερευνητικής μεθοδολογίας όταν προέρχεται από κάποιες συγκεκριμένες χρηματοδοτικές πηγές. Σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Θα υπάρξουν, ας πούμε, δικλείδες ασφαλείας για υιοθέτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια? Γιατί, από όσο ξέρουμε, τα ετερόφυλα ζευγάρια που πάνε να υιοθετήσουν έχουν τεράστιες δυσκολίες και πολλές φορές παρετούνται από την προσπάθειά τους αυτή. Μήπως τώρα που θα, αν περάσει το νομοσχέδιο, θα υπάρχουν αυτές οι πιο μοντέρνες οικογένειες, θα παίρνουν αυτά τα παιδιά πιο εύκολα? Θα υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην δίνονται αυτά τα παιδιά ή να δίνονται αν πρέπει? Δεν γνωρίζω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι, ας πούμε, και εγώ στα βιβλία μου γράφω, έχω αναλύσει πολύ το θέμα της δυσλειτουργικότητας της ελληνικής οικογένειας, για παράδειγμα, η οποία είναι μια, όπως το λένε, ετεροκανονική οικογένεια, όπως το λένε. Σίγουρα όμως και οι λεγόμενες κανονικές οικογένειες έχουν τα προβλήματά τους. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τέλειες. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Ότι από τη μία είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, το λέω συνέχεια, το γράφω κιόλας εγώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα ψυχοπαθολογίας στην ελληνική οικογένεια. Και μιλάω για την ετεροκανονική οικογένεια, στην ετεροφιλόφιλη οικογένεια, από ετεροφιλόφιλους γονείς. Αυτό όμως δεν είναι επιχείρημα στο να πούμε ότι, εφόσον, γιατί ακούγεται και αυτό το επιχείρημα, ότι εφόσον υπάρχουν τόσα προβλήματα στην ετεροκανονική οικογένεια, άρα είναι πάρα πολύ, θα υπάρχουν αντίστοιχα, πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και να δικαιολογήσουμε το δικαίωμα των ανθρώπων, των ομοφυλόφιλων, να έχουν μια δικιά τους, άλλη μια οικογένεια δική τους. Δεν είναι αυτό επιχείρημα, όχι. Γιατί, για τον απλό λόγο ότι, αν υπάρχουν δυσκολίες μέσα στην ετεροφιλόφιλη οικογένεια, φανταστείτε τι δυσκολίες θα υπάρχουν σε μορφώματα οικογενειών, στα οποία έχουν καταστραγηθεί βασικές υποδομές των αρχετύπων. Το πρόβλημα θα είναι ένα τώρα, το πρόβλημα θα είναι 150 περισσότερο. Σε λίγο. Αυτό λέει κοινή λογική, δεν το λέω. Μπορούμε να το κάνουμε όλο αυτό, έτσι. Έχω επίσης την εντύπωση από αυτά που ακούω ότι αυτά τα ομόφυλα ζευγάρια, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια ιδιαίτερη προτίμηση στα αρσενικά παιδιά, στα αγόρια. Είναι αλήθεια ή είναι η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί? Και αν ναι, τι, υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό? Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω κάτι πάνω σε αυτό. Γενικά υπάρχουν προτιμήσεις, αλλά το εκείνο θέμα που ξεκινήσαμε για να λέμε ότι για μένα δεν πρέπει να τίθεται καν το θέμα της πρόταξης του δικαιωματισμού σε ενήλικες, όταν δεν έχει προταθεί το δικαίωμα του αγέννητου ή ανήλικου παιδιού. Το άλλο θέμα επίσης που θα έρθει οπωσδήποτε, γιατί γι' αυτό γίνεται η ιστορία, να πάμε δηλαδή από το δικαίωμα γάμου στην τεχνοθεσία, που σημαίνει ότι ανοίγει πόρτα, έτσι, όπως καταλαβαίνεις, ανοίγει πόρτα στις παρένθετες μητέρες, στην υιοθεσία κλπ. Το θέμα της παρένθετης μητέρας, το θεωρώ... Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Συνήθως εκείνο που πιάνουν και μιλούν, όταν μιλάνε για αυτό το θέμα, μιλάνε συνήθως για την μητέρα η οποία δεν μπορεί να... δίνουν χρήματα σε έναν φτωχό άνθρωπο, είναι μια οφείλη δουλεμπορίου αυτό το πράγμα, την οποία την αναγκάζουν ουσιαστικά να δειχθεί ένα ρόλο της παρένθετης μητέρας για ένα χρονικό διάστημα και μετά δίνει το παιδί. Αυτό είναι, δηλαδή, αλλάζουμε το σοβαρό, τον ιερό θεσμό της μητρότητος με μια κλωσομηχανή. Πολύ σωστά. Πάρα πολλά θέματα τίθεται μέσα από αυτό. Το ένα θέμα είναι ότι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την ικανότητα να τεκνοποιούν. Ή γονέας είναι αυτός που
μπορεί να εμπεριέξει το ρόλο του γονέα σε ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι ο πατέρας και η μητέρα, ο πατέρας που δίνει το σπέρμα του και η μητέρα που δίνει το άριό της, είναι γονείς αυτομάτως. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Όχι απαραίτητα, εάν δεν ασχοληθούν με, την, με το μεγάλωμα του παιδιού. Άρα υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα εδώ. Δηλαδή, καταρχάς, η μητέρα που θα δεχθεί να είναι παρένθετη, αυτή η μητέρα γνωρίζουμε όλοι, ψυχολογικά μιλώντας έτσι, καθαρά, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνάπτει ένα δεσμό με έναν άγνωστο άνθρωπο που τον εγκυοφορεί, σωστά, και τον αισθάνεται δικό της, είναι ένα μέρος του σώματός της. Αυτός θα δημιουργήσει ένα δεσμό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το βρέφος επίσης και θα κληθεί σε 9 μήνες να αποχωριστεί με τη βία. Πώς αυτός ο δεσμός από τη μητρότητα θα διακοπεί, πώς θα δεχτεί αυτή η γυναίκα να διακόψει αυτό το δεσμό της μητρότητας? Πάρα πολύ ωραίο ερώτημα αυτό και γιατί να το δεχτεί, δεν θα πρέπει να αντιστάσει αυτό. Για μένα θα πρέπει πολύ σημαντικό να αντιστάσει από την ίδια. Και αν αλλάξει άποψη στην πορεία, μπορεί να το κρατήσει. Υπάρχει πάρα και αυτό. Πολύ, γιατί... Πάρα πολύ σοβαρή. Και ακόμα και να υπεραιώσει το ρόλο της κλπ. Αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει σε μια άλλη μήτρα, σε ένα άλλο πλαίσιο. Η μητέρα για το παιδί είναι το περιβάλλον, είναι το σύστημα, είναι ο κόσμος. Η μητρότητα δεν ξεκινάει από την πρώτη μέρα της γέννησης. Προηγείται 9 μήνες. Επίσης είναι άλλο θέμα. Υπάρχει, τι θα πεις αυτό το παιδί μετά, ότι... Δηλαδή, ποια είναι η προθετικότητα των γονέων σου, ποια ήταν ακριβώς? Αυτό το παιδί δεν έχει δικαίωμα να ξέρει τους βιολογικούς γονείς του. Πάλι ερώτηση λοιπόν, έχει δικαίωμα να ξέρει τους βιολογικούς γονείς? Και νομίζω η Ιταλία, αν διάβασα σωστά, προτίθεται να αναγράφει τα ονόματα στο δημοτολόγιο, τα ονόματα των πραγματικών γονέων. Άσχετα από το τι θα γίνει, και αυτό νομίζω ότι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που θέλουν τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Το παιδί έχει πολύ μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη υπαρξιακή σημασία για το παιδί να αισθάνεται ότι έχει ένα παρελθόν και το γνωρίζει το παρελθόν του. Στην περίπτωση... Δεν μπορεί να παρακάμψουμε τα δικαιώματα του παιδιού. Το παιδί σίγουρα έχει κάποια δικαιώματα. Προς το παρόν φαίνεται ότι τα έχουμε τελείως ξεχασμένα. Αυτό φαίνεται. Αυτό όμως δεν είναι το σωστό. Εκεί θα έπρεπε να εστιάσουμε περισσότερο. Επίσης και στο ζήτημα της υιοθεσίας. Και εκεί τίθεται πολλά ζητήματα, ας πούμε. Έχω δικαίωμα να υιοθετήσω κάποιον, δηλαδή από τι εξαρτάται αν έχω δικαίωμα να υιοθετήσω κάποιον? Δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να υιοθετήσω κάποιον άνθρωπο? Τα ετερόφιλα ζευγάρια περνάνε από πολλά φίλτρα για να υιοθετήσουν. Τα ομοφιλόφιλα επίσης θα περάσουν από αντίστοιχα φίλτρα. Πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν έχω απαντηθεί τίποτα από αυτές τις ερωτήσεις. Παρ' όλα αυτά. Άρα, πώς θα μπει ένα νομοσχέδιο να ψηφιστεί αν αυτές όλες οι ερωτήσεις παραμένουν ερωτήσεις αναπάντητες? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γενικά του να ανοίγουμε τις πόρτες σε συνθήκες τις οποίες καθόλου μα καθόλου δεν ελέγχουμε και ίσως δεν έχουμε καθόλου διάθεση να τις ελέγξουμε. Με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή η επιπολαιότητα ενός συνόλου ανθρώπων, είτε είναι ετεροφιλόφιλοι είτε ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι εναποθέτουν το παρόν και το μέλλον τους, που είναι τα παιδιά, σε ένα στήριο δικαιωματισμό. Δεν έχει καμία λογική για μένα αυτό. Καμία απολύτως. Νομίζω ότι είστε σαφείς. Αυτό ήταν το γενικό πλαίσιο έτσι, των ερωτήσεων που θα ήθελα να κάνω λίγο πολύ για να αναφερθούμε στο θέμα των ημερών, να δώσουμε λίγο περισσότερο φως στο συγκεκριμένο θέμα με τη συζήτησή μας. Νομίζω ότι μας καλύψατε απόλυτα και για το θέμα της ψυχολογίας των παιδιών και για το τι θεωρείται φυσιολογικό ζευγάρι ετεροφιλοφίλων. Νομίζω ότι έχουμε λίγο πολύ συζητήσει το θέμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο θα θέλετε να μας πείτε. Νομίζω είναι πάρα πολλά τα θέματα που μπορούμε να δείξουμε. Μπορεί να μιλάμε ώρες και μέρες για αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι ο σκοπός να καταθέσει ο καθένας να μπορεί να καταθέσει τους προβληματισμούς του, όχι μόνο ειδικοί και οι μη ειδικοί, αλλά με έναν τρόπο που να αισθανόμαστε ότι μπορεί να ακούει ο ένας τον άλλο. Σίγουρα συζήτηση κάνουμε και ανταλλαγή απόψεων. Δεν επιβάλλουμε απόψεις. Νομίζω ότι ο ένας άνθρωπος που πιστεύει πραγματικά αισθάνεται βαλόμενος από τη δική του μονομέρεια, αυτός ο άνθρωπος φοβάται πάρα πολύ να ακούσει μια άλλη άποψη. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα της εποχής γενικά. Έχουμε αυτό να μπορέσει να αλλάξει. Είναι λίγο περίεργη η εποχή μας. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές και ίσως δεν μπορούμε και να τις παρακολουθήσουμε όλοι. Νομίζω αυτή είναι η δική μου εντύπωση, έτσι, βλέποντας
τον κόσμο μέσα από το δικό μου μάτι, εν πάση περιπτώσει, και με βάση τα χρόνια που έχω ζήσει, νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ειδικά τα τελευταία χρόνια αλλάζουν ταχύτατα πολλά πράγματα, η πληροφορία τρέχει πάρα πολύ, δεν προλαβαίνουμε όλοι να ενημερωθούμε απόλυτα, υπάρχουν πολλά fake news, τα οποία και αυτά προβάλλουν φοβερά εμπόδια στο να ενημερωθούμε, και εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε μέσα από συζητήσεις όπως αυτή που κάναμε σήμερα να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας και λίγο πολύ να ξέρουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να είστε μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση και ελπίζουμε και στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.